οι δηλώσεις συνεχίζονται. Τώρα έχουμε μπροστά μας τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθόσφαιρας, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη. Κύριε Μουζουρίδη, είδαμε πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι εδώ στην ΠΑΦΟ, αλλά κατ' εμένα το καλύτερο το είδαμε στις Κερκίδες. Αναμφίβολα, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο απολαύσαμε τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο. Είδαμε ότι οι δύο ομάδες πάλεψαν για τον τίτλο. Να μην ξεχνούμε ότι είναι και οι δύο ομάδες οι οποίες προπορεύονται στο βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος της Β' έναν κατηγορίας. Βεβαίως και οι Κερκίδες χώρισαν τα γιορτινά τους, θα έλεγα. Είδαμε ωραίο μπαλμό και από τις δύο Κερκίδες. Να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που παρευρέθηκε, τόσο τον κόσμο του Αχιλλέα Καμακλείου που ήρθε, ταξίδευσαν από τη Λευκοσία προς την ΠΑΦΟ, όσο και τους οπαδούς του από ΠΑΦΟ που χάρηκαν μια γιορτή του μπάσκετ στην πόλη τους. Να δώσω τα συγχαρητήρια μου και για τις δύο ομάδες και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και ευελπιστούμε όπως αυτές οι όμορφες εικόνες που παρακολουθήσαμε στον τελικό κυπέλλου ΟΠΑΠ της Β' κατηγορίας να το δούμε και σε όλα τα υπόλοιπα αγωνιστικά πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας. Μάλιστα, πρωτού σας αποδεσμεύσω όμως, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για κάτι το οποίο είχα και εγώ αρθρογραφήσει, ότι για τον Αχιλλέα η πραγματική του τελική είναι στον χώρο της πρώτης κατηγορίας, γιατί ιστορικά είναι εκεί που ανήκει και το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά και η ΠΑΦΟΣ, επειδή αποκτά την δική της απόχρωση, τον δικό της σεβασμό στον καλαθοσφαιρικό μας χάρτη, θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για αυτά τα δύο που έχω αναφέρει. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι θέλουμε να δούμε όλες τις παραδοσιακές ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, είτε λέγεται Αχιλλέας και Μακλείου, είτε λέγεται ΝΑΔ. Είχαμε την ευτυχία φέτος να παρακολουθούμε την ΑΕΛ Λεμεσού, την Ομόνια Λευκοσίας. Πέρσι ήταν ο ΑΠΟΠ ΠΑΦΟ. Βεβαίως, η πρωταθλήτρια ομάδα Β' κατηγορίας θα ανέβει κατηγορία. Από εκεί και πέρα είμαστε δίπλα σε όλα τα σωματεία και στο σωματείο του Αχιλλέα και Μακλείου. Έχουμε στενή επαφή με την διοίκηση. Και θεωρώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στα επόμενα χρόνια, θα τους ξαναδούμε στα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας. Ελπίζουμε να είμαστε συνέχεια σε αναμονή καλών ειδήσεων. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας, τον κύριο Ανδρέα Μουζουρίδη. Ξανακάνουμε μια πάυση μέχρι να βρούμε κάποιον άλλον άνθρωπο για να μας μιλήσει και θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάτι και από τους πρωταγωνιστές των τελικών. Σε λίγο λοιπόν ξανά μαζί.